وصارت كوريا الشمالية ηχητικό απόσπασμα στο οποίο ακούγεται η φωνή του επικεφαλής του Ισλαμικού κράτους Αμπού Μπακρ Αλ Μπαγδάδη έδωσε στη δημοσιότητα προπαγανδιστικό μέσο που συνδέεται με την οργάνωση. Το ηχητικό απόσπασμα έχει διάρκεια 46 λεπτά ενώ δεν είναι σαφές το πότε ηχογραφήθηκε. Ο Αλ Μπαγδάδη ακούγεται να καλεί τους τσιχαντιστές του Ισλαμικού κράτους να αντισταθούν κατά των εχθρών σε όλα τα μέτωπα σε Συρία και Ιράκ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιούν ελέγχους για να επαληθεύσουν την αυθεντικότητα του ηχητικού υλικού. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι δεν έχουν λόγους να αμφισβητούν την γνησιότητά του. Αναφορά γίνεται και στη Βόρεια Κορέα και συγκεκριμένα στις απειλές της Πιονγκιάνγκ κατά της Ιαπωνίας. Ο Αλ Μπαγδάδη αναφέρεται και στο Ιρακινό Κουρδιστάν και τον πρόεδρό του Μασούντ Μπαρζανί. Το απόσπασμα δόθηκε στη δημοσιότητα εν μέσω έντονης φημολογίας για την τύχη του Αλ Μπαγδάδη. Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είχε ανακοινώσει το θάνατο του ηγέτη του Ισλαμικού κράτους την επόμενη της ανακήρυξης από το Ιράκ της νίκης του στη Μοσούλη. Ο Ρωσικός στρατός είχε επίσης ανακοινώσει στις 22 Ιουνίου ότι κατά πάσα πιθανότητα είχε σκοτώσει τον Αλ Μπαγδάδη στη Ιράκα στη Συρία.